Καλή σας ημέρα, κύριε Δασκαλάκη. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να έχετε μια σαφή εικόνα σε σχέση με τον αριθμό των αιτήσεων που θα παραλάβετε. Ναι, είναι ακριβές αυτό. Ακόμα είμαστε στη διερεύνηση και στην τακτοποίηση των δηλώσεων των αιτήσεων από τους ανταποκριτές του ΕΛΓΑΣ στους κατατόπους δήμους σε δημοτικά διαμερίσματα. Θα συνταχθούν καταστάσεις με τα ονόματα και τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν από τους ανταποκριτές και κατόπιν θα το παραλάβουμε εμείς. Υπάρχει ένα δεκαήμερο το οποίο δίνει ο κανονισμός προθεσμία στους ανταποκριτές για να ολοκληρώσουν την εργασία αυτή και αν ακόμα και νωρίτερα βέβαια αν είναι έτοιμοι εμείς αν ειδοποιηθούμε θα πάμε να το παραλάβουμε για να ξεκινήσουμε και εμείς τη δουλειά εδώ πέρα. Αλλά σε ένα δεκαήμερο αναμένετε να έχετε, στο τέλος μάλλον αυτού του δεκαήμερου, του πρώτου δεκαήμερου του Οκτωβρίου, αναμένετε να έχετε στη διάθεση σας το σύνολο των αιτήσεων, έτσι. Ναι, έτσι πρέπει να είναι. Θα πιστεύω να καταφέρουμε να και οι ανταποκριτές και εμείς να ανταποκριθούμε στο φόρτο εργασίας αυτό. Και από εκεί και μετά, κύριε Δασκαλάκη, τι προβλέπετε να γίνει, ποια είναι η διαδικασία? Από εκεί και μετά, ερχόμενες οι διαδηλώσεις στο υποκατάστημα, θα πρέπει να γίνει καταχώρηση στο σύστημα των στοιχείων των παραγωγών για να ζητηθούν μετά και τα στοιχεία τα οποία δεν προσκομίστηκαν από τους παραγωγούς. Θα ζητηθούν απευθείας από το Υπουργείο, όπως είναι το αμπελοκομικό και η δήλωση συγκομιδής για τα Ινάμπελα για το έτος 2011. Θα γίνει διασταύρωση των δύο αρχείων. Όσοι έχουν τις προϋποθέσεις μετά τη διασταύρωση των αρχείων, συνεχίζεται ο διοικητικός έλεγχος πλέον από το υποκατάστημα. Δηλαδή θα γίνει έλεγχος του Ε1 και του εκαθαριστικού του 11 για να βγουν οι τελικοί δικαιούχοι και να γίνει η σύνταξη των πορισμάτων εκτίμησης και καταχώρησή τους μετά για να πάει παραπέρα η διαδικασία προς τον τελικό στόχο που είναι η εκταμείευση και η πληρωμή των παραγωγών. Και είναι μια διαδικασία που για εκείνους οι οποίοι δεν θα έχουν λάθη, εκκρεμότητες κτλ. Θα προχωρήσει έτσι κι αλλιώς μας λέτε, ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους που πιθανώς θα μείνουν πίσω, έτσι. Ναι, ο στόχος είναι αυτός για να μην υπάρχει καθυστέρηση σε αυτούς που είναι εντάξει εντός εισαγωγικών και τυπικά και δικαιούχοι, να προχωρούν οι πληρωμές, οι κοινοποιήσεις και οι πληρωμές και οι υπόλοιποι εφόσον τακτοποιούνται και αυτοί διοικητικά να προχωρούν σταδιακά. Γιατί θα πρέπει τέλος πάντων την πρώτη δόση, να το πω έτσι, των χρημάτων να μπορέσουμε να την εκταμιεύσουμε, να τα πάρουμε δηλαδή τα χρήματα να δοθούν στους παραγωγούς μέχρι το τέλος του χρόνου. Ναι, είναι ένα ποσό το οποίο έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό συνολικά για το πρόγραμμα το ετήσιο του 2011, το οποίο περιλαμβάνει και τον περονόσπορο, δεν είναι μόνο ο περονόσπορος, είναι και άλλα. Είναι ένα ποσό 10 εκατομμυρίων το οποίο έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό της χώρας και το οποίο δεν υπάρχει δυνατότητα να μεταφερθεί εάν δεν απορροφηθεί σε επόμενο έτος. Οπότε είναι μονόδρομος, θα πρέπει δηλαδή να τρέξουν οπωσδήποτε οι διαδικασίες. Όλοι μαζί για να καταφέρουμε να μην μείνουν χρήματα και να χαθούν. Και αυτό φαντάζομαι θα είναι και ο γόνος ο δικός σας και η αγωνία σας, έτσι, να μπορέσετε δηλαδή να ανταποκριθείτε. Ακριβώς αυτή είναι η αγωνία μας, κατά πόσο θα μπορέσουμε να το φέρουμε σε πέρας αυτή τη δουλειά, η οποία είναι πάρα πολύ, είναι πρωτόγνωρη καταρχήν για τα δεδομένα και του υποκαταστήματος αλλά και του ΕΛΓΑ γενικότερα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ένας επιπλέον λόγος εδώ πέρα το οποίο μας κρατάει σε εγρήγορση είναι και μας κάνει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια είναι ότι το υποκατάστημα Ηρακλείου θα δεχθεί τον μεγαλύτερο όγκο συνολικά των δηλώσεων από οποιοδήποτε άλλο υποκατάστημα της χώρας. Έτσι, γιατί θα μιλάμε για χιλιάδες αιτήσεις. Ναι. Δεν μπορείτε να ξέρετε ακόμη τον αριθμό. Δεν μπορούμε να τον πούμε ούτε να τον υπολογίσουμε. Πάντως είναι αρκετά, δεν θέλω να πω νούμερο, αλλά θα είναι αρκετές χιλιάδες. Προσωπικό
παραμένουμε στα επίπεδα τα οποία. Δεν έχετε, δεν έχετε λάβει ενίσχυση ακόμη. Ε? Όχι, ευελπιστούμε από την τελική σύνταξη της λίστας για την, από την προκήρυξη των γεωπόνων, των οποίων, η οποία είχε βγει περί τον Αύγουστο, μετά την κατάρτιση δηλαδή, της λίστας με τη μοριοδότηση, να έχουμε. Πιστεύω μέχρι τέλος Οκτωβρίου να υπάρχουν, να είναι στη διάθεσή μας κάποιοι, ένας αριθμός, δεν ξέρω πόσο θα είναι, θα κριθεί από τη κεντρική διοίκηση να μας διαθέσουν, για να καταφέρουμε να φέρουμε σε πέρας και το πρόγραμμα αυτό και την εργασία αυτή και τις άλλες υποχρεώσεις, ναι, οι οποίες τρέχουν και τις οποίες υλοποιεί αυτή τη στιγμή το υποκατάστημα. Δηλαδή, οι εκτιμήσεις, ολοκληρώνονται οι εκτιμήσεις σιγά-σιγά. Αυτό θα πάμε εκεί. Πριν πάμε εκεί όμως, ναι, γιατί είναι, νομίζω, και αυτούς που το ξέρουν, καλό να το μάθουν ότι εσείς έχετε διάφορα πράγματα να κάνετε και να τρέξετε με το περιορισμένο προσωπικό που έχετε. Ναι. Αλλά εάν υποθέσουμε ότι τέλος Οκτωβρίου θα μπορέσετε να ενισχυθείτε με το απαιτούμενο προσωπικό, να δεχτούμε δηλαδή ότι η δέσμευση από την πλευρά του Υπουργείου θα γίνει πραγματικότητα και θα έχετε το απαιτούμενο προσωπικό. Θα μπορέσετε στο διάστημα που ακολουθεί μέχρι το τέλος του χρόνου να είστε έτοιμοι τόσο ώστε να υπάρξει η εκταμίευση των χρημάτων αυτών. Εάν τα λειτουργήσουν όπως τα όλοι όπως είναι προγραμματισμένο, ένα αρκετά μεγάλος όγκος δουλειάς πιστεύω ότι θα βγει, αν δεν υπάρχουν προβλήματα στην πορεία τα οποία θα μας καθυστερήσουν παραπάνω. Mm-hmm. Δηλαδή, ξέρω εγώ, τις λειτουργίες του συστήματος του πληροφορικού, αν δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό. Και βεβαίως από εκεί και μετά και τα κατά πόσο τα στοιχεία τα οποία θα έχετε πάρει και από τους ετούντες θα είναι επαρκή, έτσι. Γιατί μπορεί να έχουν λάθη, παραλήψεις και τα λοιπά, τα οποία θα πρέπει να διορθωθούν. Μα γι' αυτό είπαμε ότι για να μην καθυστερεί, αν σε ένα δημοτικό διαμέρισμα είναι παράδειγμα 50 παραγωγή και οι 5 υπάρχουν, για τους 5 υπάρχει θέμα, λέω τώρα ένα υποθετικό νούμερο, να προχωρήσουν ο σχεδιασμός είναι να προχωρήσουν οι 45 και οι 5 θα περιμένουν τον επανέλεγχο ή τον προσκόμιση επιπλέον στοιχείων, αν χρειάζονται. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές ο σχεδιασμός, δεν μπορούμε να βγούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, ναι, αλλά πιστεύω να τα καταφέρουμε. Λοιπόν, μένει να το δούμε και μακάρι να κυλήσουν τα πράγματα έτσι και να έρθει και το προσωπικό στην ώρα του που χρειάζεστε για να μπορέσετε να τα βγάλετε πέρα, να γίνουν οι έλεγχοι και να μπορέσουν να πληρωθούν και οι δικαιούχοι, διότι η αλήθεια είναι ότι έχουν καθυστερήσει πολύ αυτά τα χρήματα. Μιλάμε για αποζημιώσεις που έγιναν το 2011. Λοιπόν, και έχουμε τώρα 2014. Και μιλάμε για την πρώτη φάση πληρωμής, έτσι. Των πληγέντων. Ναι, απλώς να πούμε και να σημειώσουμε ότι όσοι πληρωθούν πληρώνονται ολόκληρο το ποσό, δεν είναι δηλαδή κάτι. Απλώς θα πληρωθούν όλοι οι παραγωγοί μαζεμένοι. Mm-hmm. Οι πληρωμές θα γίνουν σταδιακά και κατά τα δημοτικά διαμερίσματα που τα οποία θα ολοκληρώνεται η διαδικασία του ελέγχου και της καταχώρησης, σύνταξης προϊσμάτων και καταχώρησης τους. Και προφανώς κάποιοι θα χρειαστεί να κάνουν ακόμη μεγαλύτερη υπομονή για κάποιους μήνες μέχρι ότου πάρουν τα χρήματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει ταυτόχρονα η πληρωμή, για να μην υπάρξουν και εγκρίνες από τους παραγωγούς, γιατί κάποιος καθυστερεί να πληρωθεί ενώ στο διπλανό χωριό ή σε παρακάτω άλλοι πληρωθήκαν. Δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να περιμένουμε να καταχωρηθούν όλοι, να ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι και να γίνουν μια και έξω οι πληρωμές, γιατί είπαμε ότι πρέπει να εκταμιευτεί ένα ποσό μέσα στο 2014 και να μην χαθεί. Και ακριβώς, mm-hmm, και ένα υπόλοιπο μέσα στο 2015. Ένα ελάχιστο μένει για το 2016, δεν είναι. Ναι, κάποιοι αναγκαστικά θα πάνε το 2016, έτσι. Αυτοί οι οποίοι φαντάζομαι θα έχουν και τα προβλήματα. Να μην φτάσουμε στο 2016. Μέσα στο 2015 να έχουμε καταφέρει να ολοκληρώσουμε τις πληρωμές. Μακάρι να γίνει αυτό. Λοιπόν, πάντως και το 2015 για κάποιους φαντάζει μακρινό, είναι το μόνο σίγουρο, κύριε Δασκαλάκη. Τώρα θέλω να έρθουμε στο άλλο κομμάτι, το κομμάτι που έχει να κάνει με τις ζημιές στα αμπέλια. Ζημιές τις οποίες τις είχαμε μέχρι και πρόσφατα, έτσι, λόγω των βροχοπτώσεων που είχαμε.
Και θέλω να μου πείτε σε τι φάση βρίσκονται οι εκτιμήσεις και αν μπορούμε να δώσουμε και μια εικόνα. Οι εκτιμήσεις σχεδόν έχουν ολοκληρωθεί. Έχουν μείνει κάποια δημοτικά διαμερίσματα πιο όψιμα, τα οποία είμαστε και οι συνάδελφοι είναι μέσα και διενεργούν εκτιμήσεις. Πιστεύω μέσα στο επόμενο δεκαήμερο να έχουμε ολοκληρώσει. Σε ποια διαμερίσματα είστε ακόμη δηλαδή? Είμαστε κυρίως στη Δημοτική Ενότητα Αγίας Βαρβάρας έχουμε περισσότερο θέμα. Και κάποιες διάσπαρτες δηλώσεις ανά τον νομό, αλλά όχι ιδιαίτερη σημασία. Ναι. Και Μεσαρά βέβαια, λίγο Μεσαρά. Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο είπατε ότι να μεταναγκληθούν. Πιστεύω ότι θα έχουμε ολοκληρώσει. Απομένει βέβαια και έχει ξεκινήσει από ορισμένους συναδέλφους οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις εκτιμήσεις. Έχει ξεκινήσει η σύνταξη των πινάκων εκτίμησης. Θα περιμένουμε. Πότε θα έχουμε τους πρώτους να αναρτώνται? Μέσα στον Οκτώβριο εκτιμώ, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ασφαλή, να προβλέψω. Ναι. Μάλλον μετά κατά το τρίτο δεκαήμερο, του Οκτωβρίου, πιστεύω ότι θα είμαστε σε κάποια. Θα έχουμε ξεκινήσει να φτάσουμε. Οι περισσότεροι θα κοινοποιηθούν βέβαια μάλλον μέσα στο Νοέμβριο, έτσι όπως πάει το χρονοδιάγραμμα, γιατί ταυτόχρονα πρέπει να τρέξουμε και τις άλλες, να παραλάβουμε τις δηλώσεις για τον Περονόσπορο, να γίνει κάποιος έλεγχος. Δηλαδή οι ίδιοι οι υπάλληλοι θα ασχολούνται με πολλά αντικείμενα παράλληλα, οπότε θέλοντας να μην καθυστερήσει κάποιο σημαντικά, πιθανόν να υπάρξει μια καθυστέρηση σε όλα, μικρή. Ναι. Αυτό προσπαθούμε τουλάχιστον, δεν ξέρω το καταφέρουμε. Επειδή εσείς έχετε εικόνα των ζημιών που έχουν προκληθεί, μπορείτε να μας τη μεταφέρετε? Εικόνα σε ό,τι αφορά το ύψος, το ποσοστά ζημιών εννοείται. Ναι, ναι. Είναι αρκετά σε κάποιες περιπτώσεις, σε ορισμένες περιοχές μάλλον, που και το στάδιο και η ποικιλία, η κατεύθυνση δεν ήταν επιτραπέζια στα φύλλα κατά βάση, τα οποία σε περιοχές που δεχτήκαν μεγάλο ύψος βροχόπτωσης έχουμε πολύ υψηλό ποσοστό ζημιάς. Να πούμε νούμερο δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Είναι πάντως αρκετά υψηλό, σχεδόν στο καθολική ποιοτική υποβάθμιση. Δηλαδή υπήρξαν παραγωγή, διαπιστώσαμε δηλαδή και εμείς ότι υπήρξαν αγροτεμάκια τα οποία δεν κόπηκε ούτε ένα επιτραπέζιο στα φύλλη. Και κυρίως σε ποιες περιοχές ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα? Στις περιοχές που έβρεξε από νωρίς, από τις 7 Αυγούστου, δηλαδή προς τα Δοφινικιά, Μαλάδες, Σταύρα, Κιανή, Καμάρα, Δαφνές, στον ποταμό, προς εκεί πέρα. Είχαμε θέμα και προς Διγόρτινο, προς εκείνη τη μεριά, Σίμη, είχαμε αρκετά μεγάλο ύψος βροχόπτωσης και εκεί έχουμε μεγάλο θέμα. Βέβαια, για αυτό αφορά την βροχόπτωση. Υπάρχουν βέβαια και οι περιπτώσεις οι οποίες είχαμε αθρηστικές ζημιές, διαδοχικές, που ξεκινούσαν από πρώιμο παγετό περί τον Μάρτιο-Απρίλιο. Είχαμε μετά ανεμοθύελες, υπήρξε χαλάζι, υπήρξε ο καύσωνας. Και σε αυτές τις περιπτώσεις υπήρξε και η βροχόπτωση μετά. Το κερασάκι στην Τούρτα ήταν αυτό. Με λίγα λόγια, δεν μείναμε παραπονούμενοι. Όλα τα αίτια, τα καλυπτόμενα τα είχαμε φέτος. Και αυτό μας δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο βέβαια, γιατί χρειάστηκε να πάμε. Να πάτε στο ίδιο αμπέλι πόσες φορές? Τρεις και τέσσερις φορές στο ίδιο αμπέλι, προκειμένου να δούμε και την εξέλιξη της ζημιάς και το τι κόπηκε, και αυτό δημιουργεί μια καθυστέρηση αρκετά σοβαρή στην ολοκλήρωση της εργασίας που πρέπει να φέρουμε σε πέρα. Και τώρα εκεί πότε το βλέπετε, κύριε Δασκαλάκη, να παίρνουν αποζημιώσεις οι δικαιούχοι?
που τους καίει. Οι αποζημιώσεις, αν πάνε έτσι όπως υπολογίζουμε το χρονοδιάγραμμα, βασικά πρέπει να η κύρια προϋπόθεση πρέπει να δοθεί και το αρχείο το τελικό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για το τι έχουν ασφαλίσει οι παραγωγοί, για να, και να γίνει και η πληρωμή τουλάχιστον της πρώτης δόσης της ασφάλισης των ό,τι αφορά τον ΕΛΓΑ. Εκτιμώ ότι να είμαστε όπως και πέρυσι μέσα στο Δεκέμβριο να ξεκινήσουμε να πληρώνονται, να είναι μέσα στις πληρωμές που θα γίνουν το Δεκέμβριο η παραγωγή της Κρήτης. Και βεβαίως μιλάμε για τα επιτραπέζια στα φύλλα. Μιλάμε για όσα αμπέλια, είτε ινάμπελα, είτε επιτραπέζια, είτε σταφυδάμπελα, τα οποία έχουν υποστεί ζημιάς πάνω από 25% από τα καιρικά φαινόμενα. Για το σύνολο λοιπόν. Δεν μιλάμε βέβαια για τη σταφίδα, έτσι. Η σταφίδα δεν αποζημιώνεται. Όχι, η σταφίδα γενικώς ξηραντήρια παντός τύπου δεν προβλέπεται ασφαλιστική κάλυψη από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Και επειδή είναι και οι ζημιές, μάλλον οι ζημιές δεν φαίνεται να είναι σε τέτοια έκταση που να μπορούν να δικαιολογούν αποζημίωση μέσα από κρατικές ενισχύσεις. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μάλλον δεν θα υπάρξει προς αυτή την κατεύθυνση κάτι. Υπάρχει σχετικό αίτημα από σταφυδοπαραγωγούς, ωστόσο, κύριε Δασκαλάκη, ξέρετε. Ναι, έχει υπάρξει αίτημα, το διερευνούμε, θα το δούμε. Δεν αποκλείουμε κάτι, αλλά οι πιθανότητες είναι πολύ μικρές. Γιατί ως προϋπόθεση για να υπάρξει αποζημίωση από τις κρατικές οικονομικές ενισχύσεις είναι τα προγράμματα μάλλον κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, είναι να καλύπτεται, να υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό ζημιάς, έτσι. Να υπερβαίνει το 30% στο σύνολο της περιφερειακής ενότητας. Παραγωγή. Μάλιστα. Λοιπόν, και κάτι τέτοιο προς το παρόν δεν φαίνεται, μας λέτε. Δεν φαίνεται, θα το δούμε. Το κοιτάζουμε πάντως ακόμα, το εξετάζουμε το θέμα. Ναι. Τι κάνετε δηλαδή? Είμαστε στη φάση της διερεύνησης, συλλογής στοιχείων κτλ. Λοιπόν, και πότε θα έχετε εικόνα σε σχέση με αυτό? Έτσι μια εκτίμηση ίσως θα έχουμε το επόμενο δεκαήμερο. Να είστε τέλος πάντων σε θέση να απαντήσετε στους σταφυδοπαραγωγούς. Ναι, το πιο πιθανό είναι το όχι, αλλά σας είπα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Ήταν νομίζω κατατοπιστική. Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε για να ενημερωθούν και οι φίλοι παραγωγοί για τη δουλειά που κάνουμε και τον αγώνα που παράλληλα με αυτούς κάνουμε για να σταθεί και η αγροτική παραγωγή σε αξιοπρεπή επίπεδα. Παρόλο που, κύριε Δασκαλάκη, εδώ που τα λέμε, η δική σας η δουλειά δεν αναγνωρίζεται πάντα. Εντάξει, αυτό είναι η μοίρα. Έχετε κριτική, τα ξέρετε. Εργαζόμενο. Αλλά είναι και η αγωνία του παραγωγού από την άλλη, που θέλει να παίρνει τα χρήματά του νωρίς. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές υπάρχουν τέτοιες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και τόσα προβλήματα που τους απογοητεύουν. Ναι, στις περισσότερες περιπτώσεις εμείς δεχόμαστε τα παράπονα, αλλά χωρίς να είμαστε εμείς οι υπεύθυνοι. Εμείς απλώς εφαρμόζουμε νόμους, κανονισμούς, οδηγίες οι οποίες μας δίνουν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Να είστε καλά. Καλημέρα.